πρόκειται για την άποψή μου για μια πρωτοφανή ενέργεια που έχει σαν θύμα την Τράπεζα Δωδεκανήσου, είναι θύμα της οικονομικής ύφεσης, των μνημονιακών αντιαναπτυξιακών επιλογών, την δυνατότητα να στηρίξει κανείς συνεταιριστικές τράπεζες. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποτέ η ηγεσία της κυβέρνησης ή η κυβέρνηση, όσο καιρό την ζω στην Αθήνα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, ποτέ δεν έδωσε τη βαρύτητα που έπρεπε στις συνεταιριστικές τράπεζες. Τις είχε σαν ένα αντικείμενο για εξόδεμα, για κατανάλωση. Δεν τις υπολόγιζε στον μηχανισμό ανάπτυξης και στον μηχανισμό του τραπεζικού συστήματος, το οποίο μπορεί να αποκαταστήσει και να ενεργοποιήσει τέτοιες δυνάμεις σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούν να προχωρήσουν την ανάπτυξη της χώρας συνολικά με τις ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή. Αυτός ο στόχος της διάλυσης του συνεταιριστικού κινήματος επιβεβαιώνεται και από τις κινήσεις του δικτύου των γερμανικών τραπεζών που είχαν έρθει στη Ρόδο και ζητούσαν να εξαγοράσουν την συνεταιριστική τράπεζα του Δωδεκανήσου. Επειδή όμως υπάρχει, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να προσέξουμε, το όριο του 2% της συμμετοχής κάθε φυσικού προσώπου, το 2% του μετοχικού κεφαλαίου στην τράπεζα, σε κάθε συνεταιριστική τράπεζα. Διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία και δεν μπορούν να μπουν μεγάλα κεφάλαια για να μπορέσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερα ποσοστά από 2%, αλλά ταυτόχρονα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μία από τις αδυναμίες που δημιουργήθηκε και που εμείς πριν από ένα χρόνο είχαμε ζητήσει να αρθεί αυτός ο περιορισμός του 2% προσωρινά, να δώσει τη δυνατότητα σε τοπικά κεφάλαια, σε τόπια κεφάλαια, να μπουν στην αύξηση του ειδικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών και μετά να γινόταν ένα σπάσιμο των μετοχών. Αυτό είναι θέμα γενικότερης νομοθεσίας, κύριε Βουλευτά, ή θέμα καταστατικού των τραπεζών, το συνεταιριστικό τραπεζών? Είναι θέμα του συνεταιρισμού, νομίζω, και του καταστατικού. Αυτό θα μπορούσε να τροποποιηθεί. Και γενικότερα τι σημαίνει. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι μια λεπτομέρεια που ενδεχομένως δεν τη λαμβάνει εύκολα κανείς υπόψη, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτό, ξέρετε, αυτό απαιτούσε μετά ενεργοποίηση πάρα πολλών μερισματούχων. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οι συνεταιριστικές τράπεζες ήταν αγκάθι στο τραπεζικό σύστημα. Δεν τις ήθελε. Το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα. Οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μείνουν 4 μεγάλες τράπεζες όπου θα απορροφήσουν τις άλλες μικρές. Η απορρόφηση σε μερικές κοστίζει έσοδα τους, όχι κοστίζει. Κοστίζει το κράτος, αλλά εισπράττουν έσοδα για να καλύψουν τάχα μου το έλλειμμα τους δείκτες τους πια με δημόσιο χρήμα, με δικό μας χρήμα. Λοιπόν. Θα επιδοτηθεί η τράπεζα, η Alpha Bank τώρα, για να καλύψει το δίκτυο κεφαλιακής επάρκειας που υποτίθεται δεν έχει η Τράπεζα Δωδεκανήσου και οι άλλες τράπεζες. Και ξέρετε κάτι, όταν κάνεις μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εκεί δεν σου λένε ότι τα χρήματα από τα δάνεια δεν θα υπολογίζονται ή θα πάνε σε διαφορετικό κωδικό και πραγματικά φτάνει στο δίκτυο κεφαλιακής επάρκειας στο 9,85 και ξαφνικά μία μέρα πριν σε αδειάζουν κυριολεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεθόδευση. Ένα πράγμα για να γίνει καθαρό. Αυτή τη στιγμή το χρηματοοικονομικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα διοικείται μόνο από την Τράπεζα Ελλάδος. Ξέρετε κάτι, σε όλες τις επαφές που κάναμε και με τον κύριο Σταϊκούρα και με τον κύριο Στουρνάρα παλιότερα, δεν μπορούν να παρέμβουν στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ακούει μόνο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Μα μισό λεπτό, μια στιγμή. Όταν μου βυθίζει στη φτώχεια και την ύφεση μια ακριτική περιοχή όπως είναι της Δωδεκανήσου, δεν μπορώ να παρέμβω? Όχι, δεν μπορείτε, κύριε. Άκου να δεις πράγμα. Αν συμβαίνει αυτό που λέτε, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και λέω λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει κράτος, αγαπητέ μου. Ακριβώς, κύριε Γάκη. Γι' αυτό μιλάω στο δελτίο τύπου για υποδούλωση της χώρας, κύριε Λοΐζο. Τελικά οδηγηθήκαμε στην κιλοτίνα. Λοιπόν. Οδηγηθήκαμε στην κιλοτίνα μέσα από ένα μηχανισμό που έτσι αλλιώς είτε χρησιμοποιείται θετικά είτε χρησιμοποιείται αρνητικά, ναι, δεν μπορεί να παρέμβει σε μερικά ζητήματα. Μάλιστα. Είναι δυνατόν σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας να μην μπορεί να δώσει εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος το πώς θα χειριστεί ζητήματα εθνικού χαρακτήρα όπως είναι τα δικά μας στην περιοχή, είναι τα δεκάνηση, για να μπορέσει να σώσει, ναι, το εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής μας. Δηλαδή το 20% του ΑΕΠ της Ελλάδος σήμερα στηρίζεται σε πύληνα πόδια.
αυτό μας λένε. Εκτός μόνο και αν έχουν στόχο τον τουρισμό να τον πάρουν από τα ελληνικά χέρια και να τον δώσουν να τον κάνουν οικονομικές, ειδικές οικονομικές ζώνες. Κύριε Λουίζο, κατά την άποψή μου, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Εάν είναι αυτός, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν όλοι, κύριε Γκάκη. Να αποδυναμώσουμε την περιοχή της Ρόδου και της Δωδεκανήσου. Τότε λοιπόν πρέπει να αυτοκτονήσουν όλοι. Να φύγουμε στο εξωτερικό, να μεταναστεύσουμε. Κάθε δραστηριότητα για να τη μετατρέψουμε εύκολα σε μια περιοχή η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Πείτε μου κάτι, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκέφτεστε όταν αύριο έρθετε στα πράγματα να αποκαταστήσετε αυτές τις αδικίες. Εμείς θεωρούμε, άμα δείτε και την ανακοίνωση, πόσες φορές έχουμε μιλήσει και στο χαιρετισμό στα εγγένεια της τράπεζας και στην αύξηση του κεφαλαίου, θεωρούμε τις συνεταιριστικές τράπεζες και το συνεταιριστικό κίνημα εργαλείο ανάπτυξης. Και πώς θα το πετύχετε αυτό, μισό λεπτό. Μας το κλέβουν αυτό το εργαλείο. Πρέπει να καταλάβουμε την ένταση του προβλήματος. Έχουμε 100-120 εργαζομένους οι οποίοι δουλεύουν στην τράπεζα σήμερα. Από αυτούς πάρα πολύ λίγοι θα. Τέλος, θα χάσουν τη δουλειά τους οι περισσότεροι. Δεύτερον, οι μικροεπιχειρηματίες, πείτε μου το τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τους επιχειρηματίες. Είναι πάνω από 10.000 αυτοί. Είναι μια χιονοστιβάδα εξελίξεων. Αν ένας επιχειρηματίας αύριο που θα κληθεί να ικανοποιήσει την δανειακή του υποχρέωση χωρίς την ευκολία που το έκανε η τράπεζα Δωδεκανήσου, γιατί ήξερε το πρόβλημα. Μα δεν θα έχει πλαφόν στη νέα τράπεζα. Θα πρέπει να κάνει καινούριο. Θα χάσει ακριβώς να παραιτηθούν. Ναι. Μα δεν είναι θέμα, δεν καταλάβατε, δεν είναι θέμα πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Το έχει εκχωρήσει αυτό η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Λοΐζο. Το έχει εκχωρήσει στα κέντρα, στα οικονομικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρούμε πώς ακριβώς είναι δομημένο το σύστημα για να μπορέσει να το πολεμήσει και να το γκρεμίσει. Αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε χρήματα. Περιμένουμε την τελευταία δόση, το ένα δις πόσο είναι, ένα και κάτι. Για να το δώσουμε να καλύψουμε παλιές οφειλές, μέσα από τις οποίες παλιές οφειλές ενισχύεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο δανείζει τις τράπεζες. Τι έρχονται λέτε, δηλαδή, ωραία. Φορτώνουν στον ελληνικό λαό καινούριο δάνειο για να δώσουν λεφτά στην τράπεζα. Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Βενιζέλο να εκχωρήσει όλη την δημοσιονομική πολιτική στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα αλλάξουμε, αυτό το αλλάζουμε. Το παίρνουμε πίσω. Για να δείτε το μέγεθος της εκποίησης των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού απέναντι στην δυνατότητα άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής, θα θυμίζω ο κύριος Προβόπουλος κάποια στιγμή που έδωσε αναφορά για το μισθό του. Πού όχι έδωσε. Στον Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας, αλλά στον Υπουργό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα.